Κύριε Πρόεδρε, δύο ζητήματα τα έχουμε πει και στην Επιτροπή. Τα είπαμε και σήμερα, θέλουμε να τα ξαναπαναλάβουμε. Το άρθρο 62 έχει μία διάταξη, είναι η τελευταία διάταξη, που λέει για ποια μοναδική περίπτωση δεν προβλέπεται άδεια της Βουλής προκειμένου να συνεχιστεί η ποινική δίωξη, η φυλάξη κτλ. Είναι για τα αυτόφορα κακουργήματα. Θυμίζω ότι είναι αυτή η διάταξη με βάση την οποία διώχθησαν και φυλακίστηκαν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Τότε δεν είχαν έρθει αυτές οι υποθέσεις στην Επιτροπή Διοντολογίας. Κινήθηκε η διαδικασία αυτόματα, χωρίς άδεια ούτε συζήτηση στην Επιτροπή Διοντολογίας, ούτε άδεια της Βουλής. Αν το Σύνταγμα ήθελε να εντάξει και τις περιπτώσεις αυτές της συκοφαντικής φήμησης, θα το έλεγε ρητά. Στο άρθρο 61 όμως λέει ότι ακόμη και για τις περιπτώσεις συκοφαντικής δυσφήμισης πρέπει να προηγηθεί άδεια της Βουλής που εκ των πραγμάτων θα μπει στην ουσία της υπόθεσης. Αυτό είναι το ζήτημα. Και εδώ μιλάμε για μια κατεξοχήν περίπτωση της κυρίας Αδαμοπούλου έκφρασης πολιτικής γνώμης και πολιτικής εκτίμησης από το βήμα της Βουλής. Είπε η κυρία Δαμοπούλου ότι έχουν ξαναϋποθεί στο παρελθόν τέτοια πράγματα, μάλιστα ανέφερε ορισμένα περιστατικά, ενώ τότε δεν έγινε ποτέ άρρωστα ασυλίας. Έχει δίκιο. Σε πολλές περιπτώσεις στην Επιτροπή Διοντολογίας όμως είχαν έρθει τέτοιου είδους υποθέσεις. Όμως τότε δεν διανοούνταν ούτε καν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με τη σύνθεση τότε να ψηφίσουν υπέρ της άρσης. Ούτε καν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τέτοιες υποθέσεις. Και γι' αυτό το λόγο ποτέ καμία τέτοια ή παρόμοια υπόθεση δεν ήρθε στην Ολομέλεια. Γιατί αλλάζει τώρα, γιατί εγκαινιάζεται αυτή την πρακτική. Εγκαινιάζει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εγκαινιάζει αυτή την πρακτική και συντονίζεται, χρησιμοποιώ πολύ προσεκτική λέξη, συντονίζεται αυτή η νομιμοποίηση και αυτή η πρακτική με τις μηνύσεις που κάνουν διάφοροι. Δεν λέω ότι είναι σε συνεννόηση, λέω συντονίζεται. Αυτό ζούμε τώρα. Και είναι ο απόλυτος εκφυλισμός, ο δικός σας, ο πολιτικός εκφυλισμός. Εμείς, ξαναλέω, δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε τέτοιου είδους πρακτικές. Δεν φοβόμαστε, αλλά δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε τέτοιες πρακτικές που επί της ουσίας εμποδίζουν όχι μόνο την άσκηση της πολιτικής δραστηριότητας του βουλευτή, αλλά ακόμη και το στοιχειώδες να εκφράζει τη γνώμη του από το βήμα της Βουλής. Ευχαριστώ.